σε σχολείο, στο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, στο πρώτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, καθώς την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε ένα σημαντικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην εκπαιδευτική κοινότητα και στον κύριο Παντελή Κουτσελάκη, είναι υποδιευθυντής του πρώτου γυμνάσιου Αγίου Νικολάου. Πάμε να τον γνωρίσουμε, κύριε υποδιευθυντά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καθηγητές και μαθητές, εκπαιδευτικοί και μαθητές, έμαθαν πολλά πράγματα γύρω από την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, σωστά? Όχι, πρώτα ξεκίνησε μόνο με τους... έχει ξεκινήσει το πρώτο, δηλαδή, και βήμα έγινε τώρα με τους καθηγητές. Το επόμενο βήμα είναι τώρα να ξεκινήσουν... Ναι, εγώ ανέφερα τώρα όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Ναι, ναι. Ένα πολύ σημαντικό σεμινάριο. Πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ σαν γυμναστής γενικά στα μαθήματά μου πάντα περιλάμβανα τους πρώτες βοήθειες. Μια και είμαστε εκπαιδευμένοι γυμναστές εμείς έτσι και αλλιώς, αλλά και σαν μέλος διαφορών ομάδων όπως της ομάδας διάσωσης που είναι για κάποιος καιρό και τέλος πάντων. Όταν όμως διάβασα ένα δημοσίευμα το οποίο έλεγε ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου προτίθεται να αγοράσει και να βάλει απνιδωτές στην πόλη. Ήταν μια πρωτοβουλία που πρότεινε ο κύριος Αντριώτης, ο καρδιολόγος. Σωστά, σε αρκετά σημεία της κλινικής του Αγίου Νικολάου. Ναι, ναι. Τότε άρχισα και το σκεφτόμουν διαφορετικά και λέω, ωραία, θα τους βάλουμε τους απνιδωτές. Ποιος θα έχει το θάρρος να τους χρησιμοποιήσει? Ναι. Οπότε αποφάσισα να... και μίλησα με την διευθύντρια του σχολείου, την κυρία Πιθαρούλη, η οποία αμέσως συμφώνησε, επικοινωνήσαμε με τον κύριο Ανδριώτη και του είπα την ιδέα, ποια ιδέα? Να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, όλα τα παιδιά του σχολείου που θα φεύγουν από, που θα φεύγουν και θα πηγαίνουν στο Λύκειο, να είναι όλοι εκπαιδευμένοι, ώστε λογικά είναι και το σχολείο μας στην πλατεία της πόλης. Ναι. Οπότε θα βγει μια νέα γενιά πολιτών που θα γνωρίζει, θα είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένη. Και πιστεύω ότι ένα παιδί όταν ευαισθητοποιηθεί στο να σώζει ζωές, ίσως να μην την παίρνει. Σωστά. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ακριβώς, ακριβώς, βέβαια, βέβαια. Και βασικός στόχος είναι να υπάρξει αγορά και ενός κανονικού απενιδωτή μέσα στο σχολείο. Από ό,τι έχω ενημερωθεί. Ναι, βέβαια, το είναι ήδη στα σκαριά. Ναι, και μάλιστα η ΣΕΔΕΔΑΝ είναι η σχολική επιτροπή του Δήμου. Όταν του αναφέραμε το γεγονός, λέει προχωρήστε και εμείς είμαστε εδώ. Προς τιμή τους δηλαδή οι άνθρωποι. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο είναι η εκπαίδευση καθηγητών. Το επόμενο στάδιο είναι και οι μαθητές να μπουν σε αυτή τη φιλοσοφία, σε αυτή τη διαδικασία. Την Πέμπτη ξεκινάνε τώρα οι μαθητές. Μάλιστα. Πώς θα γίνει αυτή η εκπαίδευση, ποιοι θα συμμετέχουν, για πείτε μας λίγο. Ναι, ναι. Ο κύριος Τζανιδάκης, ο Χαράλαμπος, είναι επιμελητής πρώτος αναισθησιολόγος και διδακτικολόγος του νοσοκομείου. Πάντα με την παρουσία του κύριου Ανδριώτη και νομίζω και μια συνάδελφός του, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα να σου το πω. Ναι. Είναι εκπαιδευμένοι διασώστες έτσι κι αλλιώς, εκτός από γιατροί. Ξέρουν δηλαδή, έχουν εκπαιδευτεί ώστε να διδάσκουν τις πρώτες βοήθειες. Οπότε αυτοί και αναλάβανε αυτό το έργο. Να προετοιμάσουν τα παιδιά ώστε να μαζί με τα υλικά τα οποία χρειάζεται βέβαια, τα οποία τα πήραμε και αυτά, τα αποσπάσματα, ναι, τον εκπαιδευτικό απεινιδωτή και όλα αυτά, ώστε να ξεκινήσουν τα παιδιά και να κάνουν ένα-ένα πάνω στα προπλάσματα και να μάθουν πώς γίνεται αυτή. Μάλιστα. Η κάρπα, η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Μάλιστα. Κύριε Κουτσελάκη, με το καλό να τα ξαναπούμε, να φιλοξενήσουμε και κάποιο μαθητή να μας πείτε για την εμπειρία του και πώς αντιλαμβάνεται αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία. Θα τα ξαναπούμε, θα δώσουμε συνέχεια, να είστε καλά. Αξιέπαινη προσπάθεια με πρωτοβουλία βέβαια μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθηγητών. Δεν τους υποχρεώνει κανείς. Πήραν την πρωτοβουλία και ξεκινούν αυτά τα σεμινάρια. Λοιπόν...